Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Διπλό ραντεβού με την εφορία έχουν σήμερα Παρασκευή οι φορολογούμενοι, καθώς λήγει η προθεσμία καταβολής τους και πρέπει να πληρωθούν οι δόσεις του φόρου εισοδήματος και του ένφια για το 2018. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που παρουσιάστηκαν χθες δείχνουν ότι πολλά νοικοκυριά δεν μπόρεσαν να αντέξουν τις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις. Η αυριανή προθεσμία είναι κρίσιμη και για τα κρατικά έσοδα, ειδικά από τη στιγμή που τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου του πρώτου μήνα διπλών πληρωμών δείχνουν έκρηξη των απλήρωτων φόρων. Σωσίβιο για τους περισσότερους από τους 4 εκατομμύρια οφείλετες του δημοσίου θα αποτελέσει το κοινωνικό μέρισμα, που θα καταβληθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, καθώς τον μήνα αυτό χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν την τέταρτη δόση του ένφια, τα τέλη κυκλοφορίας και πιθανόν ρυθμισμένες οφειλές που έχουν προς την εφορία. Το κοινωνικό μέρισμα που θα δοθεί σε 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά και θα κυμαίνεται από 250 έως και 1.350 ευρώ θα κατευθυνθεί σε μεγάλο βαθμό για να πληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις. Δηλαδή θα βγουν από τη μία τσέπη του δημοσίου για να μπουν στην άλλη. Ξεμένη από ρευστό η πολυφολή, ενώ στερεύουν και οι ελπίδες για την εξέβρεση βιώσιμης λύσης. Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες προχωρούν σε πληστηριασμό του 35,7% της συμμετοχής τους στην Αττικά Πολυκαταστήματα, το οποίο είχαν δεσμεύσει για την εξασφάλιση της δανειακής τους έκθεσης στον όμιλο. Οι εξελίξεις κλιμακώνονται μετά την δέσμευση των ακινήτων της οικογένειας Κουτσουλιούτσου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Πολυφολή, καθώς και των ακινήτων της ίδιας εταιρείας. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δείκτη Μόνα, κυμαίνει στις 617,86 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,05% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.